Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Candy Speaking καναλιού. Σήμερα θα μπούμε σε mood Χριστουγέννων. Αν μπορούσα να μην διακινδυνεύσω την σωματική μου ακαιρεότητα και το σπίτι μου, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι στην ασφάλειά μου συμπεριλαμβάνεται η ασφάλεια πυρός, θα σας έδειχνα και τα κεράκια που έχω αναμένα, αυτά τα όρθια, τα πιο παραδοσιακά, όχι αυτά τα αρωματικά που σας έχω συνηθίσει. Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε να μιλάμε σε μία σειρά επεισοδίων που ευελπιστώ να καταφέρω να γυρίσω για έτσι κάποια χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις που κυρίως στην Σουηδία αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη από ό,τι καταλαβαίνω και λίγο στην Κεντρική αν πιάσουμε τη Γερμανία λαμβάνουν χώρα και είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ γλυκά και θα ήθελα πάρα πολύ να σας τα συστήσω γιατί τα είδατε λίγο πέρυσι όσον αφορά τους εορτασμούς των Χριστουγέννων, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία καθότι Κυριακή πόσο του μηνού, 28 Δεκέμβρη, είναι το πρώτο Advent. Φανταστικό! Πάμε να εξηγήσουμε τι είναι το Advent, πώς γιορτάζεται, γιατί αυτό το Advent, όπως είχα πει και πέρυσι, το πολύ συζητάμε αλλά δεν το πολύ κατανοούμε απαραίτητα. Λοιπόν, από τις 4 Κυριακές του Advent που γιορτάζουμε, στην πραγματικότητα μόνο η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που τηρείται γενικότερα από τους περισσότερους ανθρώπους ως έθιμο. Αυτή είναι λοιπόν και η βασική γιορτή. Γενικότερα μετά από αυτό, έτσι είναι που κατά βάση επικρατούν οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις στις βιτρίνες, έχουμε τα πολυκαταστήματα, μετά το κοινό πάει εκεί τα Σαββατοκύριακα και έτσι δεν είναι τόσο με τόση ζέση και τόση θαλπορή ο εορτασμός των Advent. Λοιπόν, Advent είναι η λατινική λέξη για την άφιξη που υποδηλώνει την άφιξη του Χριστού και είναι στην πραγματικότητα σαν έθιμο παλαιότερο από τα Χριστούγεννα, μιλώντας αυστηρό, τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε στη νηστεία του Advent ως προς την Καθολική Εκκλησία. Ήδη πριν ληφθεί απόφαση από την Καθολική Εκκλησία τέλος πάντων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων της γέννησης του Χριστού στις 25 Δεκέμβρη, υπήρχε μία περίοδος νηστείας των Θεοφανίων τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Εκκλησία, δηλαδή μία νηστεία προετοιμασίας για τον εορτασμό της βάφτισης του Ιησού και την εμφάνισή του ως Υιό του Θεού στη γιορτή των Θεοφανίων σε 6 του Γενάρη. Αυτό στο σουηδικό ημερολόγιο λέγεται Τρέτον Ντάγκεν και είναι η 13η ημέρα των Χριστουγέννων, εξού και το Τρέτον Ντάγκεν, αν το μεταφράσετε ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η περίοδος νηστείας ήταν ήδη γνωστή τον 4ο αιώνα, ωστόσο στη Δυτική Εκκλησία κατά τον 5ο και τον 6ο αιώνα το αυξημένο ενδιαφέρον για την ημέρα των Χριστουγέννων είχε ως αποτέλεσμα να αντικαταστήσει τα Θεοφάνεια και η νηστεία των Θεοφανίων μεταφέρθηκε στις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό ορίστηκε το έτος 480 και μετά από κάποια ταλαιπωρία τέλος πάντων καθιερώθηκε η νηστεία του Advent και η σημερινή περίοδος των 4 εβδομάδων του Advent. Οι 4 εβδομάδες του Advent είναι οι 4 Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα. Αργότερα φαίνεται ότι το Advent και η νηστεία των Χριστουγέννων συντομεύθηκε ακόμη περισσότερο και στη Σουηδία σήμερα με την ανατολή του ηλίου στις 13 Δεκέμβρη που είναι και η μέρα του εορτασμού του Σάντα Λουσία για το οποίο επίσης είχα αναφερθεί πέρυσι και θα αναφερθώ και φέτος, αυτό συνέβαλε στην πρακτική του να σερβίρονται θεαματικά πρωινά εκείνο το πρωί. Άρα με τη Σάντα Λουσία φοράνε τα αυτά, τρώμε τα πουλα, θα τα πούμε. Πώς γιορτάζουμε τώρα τα Advent στη Σουηδία? Ως θρησκευτική πρακτική, το Advent παίζει ένα πολύ δευτερεύοντα ρόλο στις παλαιότερες σουηδικές λαϊκές παραδόσεις. Έτσι συμβαίνει με τις διακοπές όπως και με άλλα. Η δημοτικότητά τους αυξάνεται και μειώνεται χωρίς καμία πραγματική εξήγηση για το τι στην ουσία συμβαίνει. Το ενδιαφέρον για την παρατήρηση του Advent ήταν ελάχιστο στις αρχές του 20ου αιώνα, ωστόσο αυτό άλλαξε καθώς προχωρούσε ο αιώνας από τη δεκαετία του 1920 και μετά. Η πρώτη Κυριακή του Advent έγινε μία από τις σημαντικότερες ημέρες του χρόνου για τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις και σε ορισμένες πόλεις μάλιστα είναι στην πραγματικότητα η πιο σημαντική ημέρα. Οι Σουηδοί θεολόγοι λοιπόν πιστεύουν γενικότερα ότι αυτή η δημοτικότητα στο πρώτο Advent έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι εύκολο για μας
να τρέχουμε προς τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και στους εορτασμούς, εν πάση περιπτώσει, αλλά και στο γεγονός ότι είναι η πρώτη μέρα, η πρώτη Κυριακή αυτή, στην οποία αρχίζει η προβολή όλων των χριστουγεννιάτικων βιτρινών στα πολυκαταστήματα. Έρχεται πάλι δηλαδή το marketing, βλέπει Coca-Cola και κόκκινος Άγιος Βασίλης κτλ. Και μας ορίζει τις γιορτές μας και τα πράγματα που κάνουμε κατά εξακολούθηση. Όταν όμως άλλαξε και ο τρόπος και η οικονομία στη Σουηδία και από την παραγωγή, από τότε που παρήγαγαν πράγματα στα δικά τους αγροκτήματα και άρχισε ένα νομισματικό οικονομικό σύστημα, με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο παλιός τρόπος προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, που ήταν συνεργατικά με άλλα αγροκτήματα, να αντικατασταθεί από αγορές από γενικότερα, έτσι, γενικά καταστήματα και πολυκαταστήματα, ο κόσμος άρχισε να παίρνει το δικαίωμα να μιλάει και απαξιωτικά για την εμπορευματικοποίηση των Χριστουγέννων. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι βιτρίνες των πολυκαταστημάτων και οι διακοσμήσεις των δρόμων προσφέρουν αναμφίβολα γιορτινή ατμόσφαιρα αυτές τις δεκεμβριανές ημέρες, και από αυτήν την άποψη θα πρέπει επίσης να θεωρήσει κανείς το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Advent ως προάγγελο της χαρούμενης και πολύ αναμενόμενης χριστουγεννιάτικης αυτής γιορτής. Τώρα έχουμε τα εξής ως φαινόμενα parts του εορτασμού. Έχουμε τα Advent Candles, έχουμε τα Advent Trees και έχουμε και τα Advent Wreaths, που είναι τα στεφάνια. Λοιπόν, κάποια στιγμή το 1870 οι λαϊκοί εργάτες στο σπίτι των παιδιών στο Έρστα, που είναι μια πόλη έξω από τη Στοκχόλμη, συγκέντρωσαν όλα τα παιδιά το Σούρπο σε μια μικρή τελετή στην εκκλησία το πρώτο Advent. 7 από τα παιδιά άρχισαν να περπατούν μέχρι ένα έλατο που είχε τοποθετηθεί μέσα στο ιερό και το καθένα έπρεπε να ανάψει ένα κερί στο δέντρο. Κάθε λειτουργία την επόμενη Κυριακή, τα πρώτα 7 κεριά είχαν ήδη ανάψει και τα άλλα 7 έπρεπε να ανάψουν. 7 νέα παιδιά άναβαν 7 νέα κεριά. Αυτό επαναλήφθηκε και την τρίτη Κυριακή και την τέταρτη Κυριακή του Advent. Οι λαϊκοί εργάτες έτσι είχαν εισάγει το δέντρο του Advent, το Advent Tree, μια νέα παράδοση διακοπών στην Σουηδία που θα εμφανιζόταν με πολλές διαφορετικές παραλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η παράδοση ήρθε από τη Γερμανία, επειδή οι εμπνευστές αφηγήθηκαν ότι είχαν πάρει την ιδέα από μια αδερφή οργάνωση, τέλος πάντων, στο Düsseldorf. Η κερί ήταν όρημη για αυτή την ιδέα λοιπόν το 1870 στη Σουηδία, και αφού η τοποθέτηση και η διακόσμηση χριστουγεννιάτικων δέντρων πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων είχε γίνει πιο δημοφιλή στη Σουηδία σε εκκλησίες, στρατώνες, σπίτια, σχολεία κτλ, η ιδέα αυτή, η προσθήκη του κεριού σε κάθε, η προσθήκη νέων κεριών σε κάθε νέο Advent έγινε GG. Σήμερα η Σουηδία είναι πιο εξοικειωμένη με τα 4 κεριά Advent σε κυροπήγια, η οποία ανήκει στην ίδια παράδοση και είτε αυτά καίγονται σε βωμό, είτε καίγονται σε εκκλησία, είτε καίγονται στο σπίτι, σε τάξη, σε οθόνη, δεν έχει σημασία. Πάντως καίγονται 4 κεριά. Ωστόσο δεν είναι δυνατό να γίνει μια άμεση σύνδεση αυτής της σύγχρονης παράδοσης και της παλαιότερης. Το πρώτο άτομο που περιέγραψε τη χρήση των 4 κεριών Advent ήταν ο αρχιεπίσκοπος Nathan Sederblom το 1896. Η κόρη του, η οποία με τον καιρό έγινε και αυτή σύζυγος αρχιεπισκόπου, γιατί μάλλον πρέπει να είναι ο πατέρας για να παντρευτείς αρχιεπίσκοπο, είχε επίσης αφηγηθεί ότι αυτή η παράδοση είχε ξεκινήσει στο σπίτι των γονιών της. Όσον αφορά τώρα το στεφάνι Advent, είναι ένας άλλος τρόπος για να τακτοποιηθούν τα κεριά Advent, ένα δαχτυλίδι τέλος πάντων με 4 κεριά που καλύπτεται με evergreens, με φύλλα τέλος πάντων και κοκκινάκια. Είναι τέτοια η διακόσμησή του. Και αυτό επίσης ήρθε από τη Γερμανία, που ήταν πολύ δημοφιλές κατά τη δεκαετία του 1920 και του 1930, κυρίως σε πόλεις. Σίγουρα τα Advent Trees, τα δέντρα του Advent, είναι τα πιο πρωτότυπα από αυτά τα σχετικά έθιμα και έχουν απλοποιηθεί έτσι ώστε μόνο ένα κερί να ανάβει κάθε Κυριακή, αντί για 7, δηλαδή συνολικά 28 που έκαιγαν νωρίτερα στο δέντρο του Advent την τέταρτη Κυριακή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το Advent Calendar. Σας έδειξα το Advent Calendar του Ritual, μιλάμε για Advent Calendar τελείως marketing, και επίσης αγόρασα και αυτό που νομίζω ότι έχει μέσα σοκολατάκι, γιατί είμαι τριόχρονο. Πώς δημιουργήθηκε το Advent Calendar? Για όλα, παιδιά, ξεκινάνε από την ενοχλημένη τη μάνα
τη μάνα, η οποία πατριαρχία έχει αφήσει μόνη της στο σπίτι με τα παιδιά, ακόμα και για γιορτάρες μέρες, και πρέπει στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα όταν ο Gerhard Lang ήταν ένα μικρό παιδί, ένα μικρό αγόρι από τη Γερμανία, ήταν με τη μάνα του στο σπίτι και ρωτούσε συνεχώς τη μητέρα του πόσο καιρό ήταν μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Είδε και απόειδε η έρμη η γυναίκα, η έρμη η δόλια μάνα και σκέφτηκε να κάνει το εξής. Διότι και η μάνα από το ζόρι, να τα πως γίνονται οι καλύτερες πατέντες και ιδέες. Σου λέει, θα ψήσω 24 μπισκότα την 1η του Δεκέμβρη. Τα τοποθέτησε λοιπόν σε ένα χαρτί και έβαλε τους αριθμούς από το 1 έως το 24. Είπε λοιπόν του Gerhard ότι μπορείς να τρως ένα μπισκότο κάθε μέρα και έτσι να μετράς πάρα πολύ εύκολα πόσες μέρες έχουν μείνει μέχρι την 24η που είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Τέλεια! Και έτσι κάπως ξένιασε. Τελικά, ο Gerhard όταν μεγάλωσε έγινε επιχειρηματίας και μια μέρα θυμήθηκε αυτή την ευρηματική ιδέα της μανούλας, διότι σαν τη μανούλα δεν έχει, για το πώς να αποφύγει την κρίνια των παιδιών το Δεκέμβρη. Έτσι υπέθεσε ότι και άλλες μητέρες είχαν βρεθεί σε αυτή τη δυσμενή θέση να ακούν αυτή την κρίνια και συνειδητοποίησε ότι αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να φτιάξει αυτή τη φανταστική ιδέα σε κάτι κερδοφόρο. Έτσι, γύρω στο 1920 κατασκεύασε το πρώτο ημερολόγιο Advent που αποτελούταν από δύο κομμάτια χαρτιού, ένα με εικόνες που μπορούσες να τις κόψεις και ένα με χώρους αριθμημένους όπου μπορούσες να κολλήσεις τις εικόνες. Και αυτό ήταν μία απροσδόκητη επιτυχία και έτσι σχεδίασε ένα καλύτερο μοντέλο που είχε παράθυρα με εικόνες από πίσω τους, τσουκ τσουκ τσουκ, κάτι που γνωρίζουμε περισσότερο σήμερα. Τελικά εμφανίστηκε η πιο επιτυχημένη οικονομικά παραλλαγή του τρισδιάστατο ημερολόγιο όπου μπορείς να τοποθετείς πράγματα πίσω από το κουτάκι και έτσι χρεώνει υψηλότερη τιμή. Τελικά τα ημερολόγια του είχαν τόσους περίεργους και πολύπλοκους μηχανισμούς που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν πολύ ακριβά και σταμάτησαν να τα αγοράζουν. Και έτσι ο κύριος Lang χρεοκόπησε τελικά. Μέχρι τότε όμως τα ημερολόγια Advent ήταν ένα γενικά αποδεκτό χριστουγεννιάτικο στοιχείο που σύντομα θα κατακτούσε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε τώρα και για το Advent Star. Αν θυμάστε στο στολισμό στο σπίτι της Τέρψης είναι αυτό το αστέρι που προσπαθούσα να κρατήσω ακίνητο με την μπρόκα επάνω στο περβάζι και μας πήρε λίγη ώρα αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, στη δεκαετία του 1800 υπήρχε ένα οικοτροφείο για τα παιδιά των missionaries, πώς το λέμε αυτό, των αυτών που πάνε και διδάσκουν τη θρησκεία, δεν μου έρχεται, στη Γερμανία, όπου ήρθε σε ένα δάσκαλο η ιδέα να φτιάξει ένα Advent Star, ένα χάρτινο αστέρι. Η Ιεραπόστολη τώρα μου ήρθε. Στην πόλη λοιπόν αυτή της Γερμανίας υπήρχε ένας ιδιοκτήτης ενός βιβλιοπωλείου που πουλούσε πράγματα για Ιεραπόστολους και έτυχε να δει αυτά τα εντυπωσιακά αστέρια στο boarding school αυτό για Ιεραπόστολους και συνειδητοποίησε τις εμπορικές τους δυνατότητες και χρησιμοποιώντας τα λοιπόν ως πρότυπο που μπορούσε να συναρμολογηθεί, κατασκεύασε ένα αστέρι με αποσπόμενα σημεία που διευκολύνουν τη διανομή και την αποθήκευση μετά τα Χριστούγεννα. Διότι αν έχουμε μάθει κάτι, γενικότερα για τους Μέσο και Βόρειο Ευρωπαίους, είναι ότι παίρνουν κάτι σε ολότητα, το κάνουν κομματάκια, να το αγοράσεις και να το συναρμολογήσεις. Βλέπε IKEA, GISC και ούτω καθεξής. Αστείευουμε φυσικά, αλλά όχι κιόλας. Αυτό το αστέρι είχε μέσα μία πηγή φωτός, για να λάμπει κιόλας. Η πηγή φωτός ήταν μία μικρή λάμπα κυροζήνης, η λάμπα λαδιού, που αργότερα αντικαταστάθηκε από το κλασικό λόμπο. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι το αστέρι, που ονομάζεται αστέρι της Μοραβίας, πουλήθηκε πολύ εύκολα και μέσω των προσπαθειών του βιβλιοπωλείου εξελίχθηκε σε βιομηχανία. Και σύντομα τα αστέρια τους ήταν διαθέσιμα σε πελάτες, μακριά από την περιοχή στην οποία δημιουργήθηκαν. Αυτό τώρα γιατί είναι σημαντικό, γιατί συνδέεται με μια άλλη νόρμα που έχει να κάνει λοιπόν με επίσης τη Βόρεια Ευρώπη, που έχει να κάνει με την διακόσμηση των παραθύρων προς το δρόμο με αναμένα κεριά το πρωί των Χριστουγέννων ως χαιρετισμό προς όλους τους εκκλησιαζόμενους που πηγαίνουν νωρίς το πρωί στην εκκλησία για τη λειτουργία. Και αυτό μπορούμε να το δούμε κιόλας και με τα γνωστά τα Advent, τα φώτα, τα τριγωνικά
τώρα πια είναι πολύ εμπορευματοποιημένα, δεν έχω στολίσει εγώ ακόμα τα δικά μου, αλλά θα μπουν και αυτά στα παράθυρά μας όταν έρθει το πρώτο Advent. Αυτός λοιπόν ο τυπάκος ήταν πολύ τυχερός, καλά και παρατηρητικός αν με ρωτάτε. Ένα πραγματικό εργοστάσιο Advent Star αναπτύχθηκε λοιπόν και στη δεκαετία του 1930 άρχισαν να εξάγουν τα αστέρια τους σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβάνομαι και τη Σουηδίας. Πριν από το Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσω προσωπικών επαφών μεταξύ σουηδικών οικογενειών, ιδιαίτερα εκείνων που είχαν δεσμούς με την Εκκλησία, τα πρώτα αστέρια Advent έφτασαν στη χώρα, εδώ στη Σουηδία, ήδη και πουλήθηκαν αστραπιαία. Ακούστε τώρα κάτι φανταστικό. Επειδή πάντα το εισαγόμενο είναι κάπως πιο ακριβό από το ντόπιο, και αυτό να το έχετε υπόψη σας, και τα γερμανικά αυτά αστέρια παρά ήταν ακριβά, το 1941 ο κύριος Erling Persson, που αργότερα θα ίδρυε μια πάρα πολύ πετυχημένη εταιρεία ρούχων, την Hennes & Mauritz. Σας θυμίζει κάτι το Hennes & Mauritz H&M? Ναι, πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβε ότι υπήρχε τεράστιο potential εκεί πέρα με τα χάρτινα, τα αστεράκια, χάρτινη και ακρογυαλιά. Και σου λέει, έλα εδώ Μπιέρν, συνάδελφε, θα φτιάχνουμε εδώ σου ειδικά αστεράκια, ντόπια, όχι εισαγόμενα. Άρχισαν λοιπόν να φτιάχνουν τα δικά τους σου ειδικά αστέρια, τα οποία ήταν modeled από το γερμανικό αστέρι. Και το 1944 πέτυχαν ένα πολύ φθηνότερο πτυσσόμενο αστέρι που είχε τεράστια επιτυχία. Φτάσαμε στο ότι όλα σχεδόν τα παράθυρα στη Σουηδία είχαν ένα φλεγόμενο αστέρι Advent από την πρώτη κιόλας μέρα του Advent. Αυτές οι φτηνές λοιπόν διακοσμήσεις έγιναν τόσο δημοφιλείς που άνθρωποι σε πιο snob κύκλους που ακολουθούσαν τις παλιότερες παραδόσεις και όχι αυτά τα μοντέρνα, που δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα κολοκύθια του διαόλου και αυτά, τα αποκαλούσαν όλα αυτά τα αστέρια και τα φτηνά περιφρονητικά προλετάριους αστέρες. Άκου τώρα. Γιατί για αυτούς αυτό ήταν μια φυσική υπόθεση να δουν τη σχέση μεταξύ αυτών των κόκκινων αστεριών, που δεν ήταν πολύ διαφορετικά από τα αστέρια στα εθνικά σύμβολα των κομμουνιστικών χωρών. Το γιονιόν. Και της έναρξης της ριζοσπαστικοποίησης που προέκυψε στη Σουηδία τα τέλη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Ωστόσο, μια πιο προσγειωμένη εξήγηση αυτής της επιτυχίας ήταν πιθανότητα η έλλειψη κεριών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η απαλή λάμψη των κεριών του Advent παρήχε κάτι από την ίδια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στα νοικοκυριά, χωρίς να χρειάζεται ακριβώς η πρώτη ύλη του κεριού. Τα τελευταία χρόνια τα χριστουγεννιάτικα κυροπήγια, τόσο τα πεντόμητα όσο και τα οχτώμητα αστέρια, τα λέμε μύτες, δεν ξέρω, αλλά και τα σχήματα σε πυραμίδες, τα Advent δηλαδή, όλα αυτά είναι τα πιο πετυχημένα αντικείμενα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, τι μπορείτε να κάνετε εάν σας ενδιαφέρει ως έθιμο να μετρήσετε αντίστροφα για να γιορτάσετε κι εσείς το Advent. Μπορείτε να συνεχίσετε με τα Advent Calendars ή να τα φτιάξετε ίδια, δηλαδή μπορείτε να ακολουθήσετε αυτές τις δόλιας μάνας στο σχέδιο, να φτιάξετε κουλούρια. 24, 25 δεν έχει σημασία λοιπόν πόσα κουλούρια θέλετε να κάνετε, αν θέλετε να ακολουθήσετε το παραδοσιακό αυτό πρώτο παράδειγμα αυτής της δόλιας μάνας και να τα αριθμίσετε με κάποιο γλάσο, με κάτι και να μετράτε μία-μία την ημέρα των Χριστουγέννων, είτε να αγοράσετε λοιπόν τα εμπορικά. Μπορείτε να κάνετε τα κεράκια, δηλαδή να πάρετε ένα κυροπήγιο με 4 κεράκια και κάθε Κυριακή του Advent, κάθε Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας λοιπόν από αυτήν την Κυριακή, να ανάψετε το πρώτο κερί, να κάνετε ένα πολύ ωραίο πρωινό την Κυριακή, να φάτε δηλαδή οτιδήποτε θέλετε, τέλος πάντων, να φάτε προσαρμοσμένο στην περιοχή σας και το καφεδάκι σας και τα λοιπά οικογενειακά, να σβήσετε αυτό το κερί και την επόμενη Κυριακή να ανάψετε το πρώτο και το δεύτερο κερί. Να σβήσετε τα δύο κεριά και την τρίτη Κυριακή να ανάψετε και τα τρία. Να σβήσετε αυτά τα τρία κεριά και την τελευταία Κυριακή να ανάψετε και τα τέσσερα. Και έτσι να μπείτε σε μία mood, σε μία διάθεση Χριστουγέννων πολύ νωρίτερα από τα Χριστούγεννα. Ξέρετε, αυτά τα μικρά πράγματα και αυτές οι παραδόσεις έχουν πολύ σημασία όταν έχεις παιδιά στο σπίτι ή όταν θέλεις να βρεις διάθεση και να δημιουργήσεις
θετική ενέργεια για κάποια πράγματα και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε πιεστεί πάρα πολύ ψυχολογικά με διάφορα που γίνονται στην κοινωνία, θεωρώ ότι είναι καλό με μικρά απλά τέτοια πραγματάκια όταν δεν βλάπτουμε κανέναν και όταν είμαστε εμείς ασφαλείς αλλά και γύρω μας να γιορτάζουμε και να δίνουμε τέτοιες μικρές πινελιές αλλά και να γνωρίζουμε παραδόσεις από άλλους τόπους που μπορεί κάποιες φορές τελείως εμπορευματοποιημένα και εμβόλυμα να έρχονται στην χώρα μας και να μην μπορούμε εντελώς να τις αποκωδικοποιήσουμε, αλλά να η ευκαιρία, σας μάθατε πάρα πολλά πράγματα για το Advent στη Σουηδία και μίλησα και πολύ για Γερμανία. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε, πείτε μου ποιο έθιμο είναι τα αγαπημένα σας πριν τα Χριστούγεννα, σας περιμένω στα σχόλια και ελπίζω να έχουμε ένα πολύ πολύ καλό First Advent. Μέχρι το επόμενο βίντεο, Candy has spoken.